καλώς ήρθατε στο Πολιτιστικό Σύλλογο Φυλακείου. Σήμερα 23 Σεπτέμβρη για πρώτη χρονιά διοργανώσαμε μαζί με την Λιγκάτα Slow Food και το εξοχικό, την ταβέρνα μας που είναι μέλος της. Και γίνεται μια προσπάθεια να καθιερώσουμε ως θεσμό τη γιορτή κρασιού μούστου. Η περιοχή μας έχει μεγάλες εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας, διαθέτει από τα καλύτερα κρασιά, μεγάλες ποικιλίες, έχουμε υλοποιία γύρω μας και δεν γινόταν μια γιορτή κρασιού. Αυτό λοιπόν σήμερα έγινε ιδέα πράξη και βρισκόμαστε εδώ μαζεμένοι. Όλες οι γυναίκες του χωριού του Προσφερθεί έχουν καταβάλει τα μέγιστα για να παρουσιάσουν όλο αυτό το μπουφέ που είναι παράγωγα του μούστου. Πίσω μας βρίσκεται ένα παλιό παγκοσμίδιο που θεωρείται στο βάθος μας, το έδωσε ο Παναγιακόπουλος και σε λίγο θα πατήσουμε επιτόπου το κατασταθείο να πει ο Μούσος και να δει τα δικά και τσιπουριά, η οποία θα απευθείας θα στρίψει τα τσίπουρα χειροκίνητα. Το χωριό μας κάνει αυτές τις προσπάθειες και μας υποστηρίζουν και οι χορηγοί που πάντα είναι στο πλάι μας πάρα πολλά χρόνια και όχι μόνο τη φετινή γιορτή του μούστου κρασιού που ξεκινάμε να καθιερώσουμε και ζητάμε και από όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους στην κύριο περιοχή τη στήριξή τους, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους, γιατί είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε και θέλουμε τον χρόνο αν καθιερωθεί να είμαστε καλύτεροι. Θα πω ξανά για τους χορηγούς και για τη στήριξη του χωριού μας, γιατί 35 χρόνια έχουμε θεατρικό, το οποίο μας υποστηρίζουν, δίνουμε πάρα πολύ καλές παραστάσεις, πολύ αξιόλογες και μας στηρίζουν με τη συμμετοχή τους στην πρεμιέρα μας κάθε χρόνο. Αυτό λοιπόν το μικρό χωριό στους πρόποδες του Εγάλιο, που λέγεται Μουζάκι, έχει καλλιεργημένο γύρω του και μεγάλους ελαιόνες και μεγάλες εκτάσεις από αμπέλια. Αμπέλια που ανήκουν και στο Κώστα Ναβαρίνο πλέον, γιατί έχει αγοράσει εδώ εκτάσεις. Και προσπαθούμε όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή τη σημερινή γιορτή μούστου κρασιού. Το κρασί που από την αρχαιότητα εφραίνει καρδία ανθρώπων. Φτιάξτε μου στα λευριά. Έχω φτιάξει και το πιτανέζι που είναι στα μπουκάλια απέναντι. Μου στα λευριά τη φτιάχνετε με ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Πώς. Βράζουμε λίγο το μόστο όταν στείλουμε τα σταφύλια και ύστερα το καθαρίζουμε. Το βράζουμε πάλι λίγο και φτιάχνουμε με αλεύρι. Γιατί έχετε φτιάξει, κυρία Βάγκαλη? Έτσι, χαλβά με αλεύρι. Χαλβά με αλεύρι. Τι το ιδιαίτερο έχει αυτός ο χαλβάς? Αυτό είναι με αλεύρι, δεν είναι με λάδι. Με λάδι, βάζει και λάδι. Και πέτει μέση, μέση και λάδι. Μέση και λάδι και αλεύρι. Άρα έτσι συνδέεται λοιπόν με τη σημερινή γιορτή, γιατί έχει μέσα και πέτει μέση. Μέση, που γίνεται από το σταφύλι. Ναι, ναι. Και έχω φτιάξει τα παλιά σου τσουκάκια, τα λέγανε οι παλιές. Βέβαια, εμένα αυτή η ονομασία δεν μου αρέσει. Θα ήθελα να το πω με εξόδους μου στα λεωφορείας με καρύ. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε στο κουτάκι. Να τους αλλάξουμε το όνομα και να τα πούμε πλεξούδες μουσταλευριάς με καρύδι. Εγώ αυτό θα ήθελα. Φτιάχνουμε τη μουσταλευριά όπως τη φτιάχνουμε. Όταν είναι έτοιμη, έχουμε περάσει μέσα καρύδι σε κλωστούλα και το βουτάμε μέσα ώστε να καλυφθεί όλο και το κρεμάμε για να στεγνώξει. Αυτό μπορεί να διατηρηθεί και αρκετό καιρό, λέγανε οι παλιές. Το βάλανε μάλιστα και στον ήλιο για να το κρατήσουν 2-3 μήνες. Ήταν και ένα γλυκό της εποχής. Έχω φέρει και αυτά τα σταφύλια, τα οποία είναι κέρνο. Είναι ένα πολύ γνώστιμο σταφύλι και τραγανό. Είναι αυτή την εποχή. Και πώς είπατε την ποικιλία του? Κέρνο. 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 Είναι φαγόσιμο. Επί τραπέζι. Έχω κάνει τα μουστοκούλουρα. Έχω κάνει τα σταφυλάκια. Κάνει και μελαχρινό.
Μελαχρινό ή μελαχρινή. Εμείς και... μελαχρινό το λέμε. Και τι περιλαμβάνει το μελαχρινό? Εσύ και στα φύτας. Κομπός τα σουλτανιά, τι είναι αυτό? Σταφύ, σουλτανιά, το λέτε, σταφύ. Πώς το φτιάχνετε? Με ζάχαρη και... σταφύ. Είναι εδώ τοπικό παραδοσιακό? Ήρθατε σήμερα εδώ? Γιατί μας είπε η κυρία εδώ ότι έχει μια γιορτή σήμερα, φεστιβάλ κρασιού και γι' αυτό ήρθατε. Και φτιάξατε και την πετιμεζόπιτα. Ναι, και τότε όταν μιλήσαμε, μια εβδομάδα προηγούμενα, μιλήσαμε και μιλήσαμε για αυτή τη συνταγή και από τότε μας έπιασε η ιδέα να το κάνει. Το βάλαμε τώρα στην παιδιά για να βράσει. Να μην κάνει πολύ για να βγάλουμε λίγο στα λευριά. Και το υπόλοιπο θα το βάλουμε να βράσει, να γίνει πετιμές. Δεν το βάλουμε στο στόμα. Μπράβο, μπράβο, σε ευχαριστούμε. Αυτή είναι όλη η διαδικασία του, μέχρι να φύξει, να δέσει, να γίνει με το μέση. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.